της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή στη διάρκεια της συνταγματικής αλλαγής, ότι τα δίκτυα νερού και ενέργεια, ζωτικά αγαθά για τον λαό, θα είναι υπό δημόσιο έλεγχο, διαψεύστηκαν για μια ακόμα φορά. Πριν από τρεις μέρες, σε φίλη της εφημερίδας της κυβερνήσεως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να προχωρήσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και της ΕΙΑΘ μεταξύ των άλλων, όπως και της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου και των λιμανιών και των πετρελαίων. Και επειδή βρισκόμαστε στην ΕΙΑΘ, να πούμε το εξής. Κυκλοφορεί η άποψη και από την κυβέρνηση και από την υποψήφια της εδώ για το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και από τους υπόλοιπους συνδυασμούς των άλλων κομμάτων, ότι η λύση για τη δημόσια διαχείριση θα είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι που θα κρατήσουν σαν κοινωνική παροχή το νερό. Είναι έξω από κάθε πραγματικότητα και δεν κάνουν λάθος. Σχεδιάζουν ακόμα και στην περίπτωση μετάβασης του νερού και της ενέργειας στους Δήμους, να υποχρεώσουν τους Δήμους να συνεργαστούν με ιδιώτες, ούτως ώστε να διαχειριστούν οι ιδιώτες με έμεση ιδιωτικοποίηση και το νερό. Αυτό πρέπει να βρει σε αντιπαράθεση αγωνιστική, μαχητική, μαζική, όχι μόνο τους εργαζόμενους αυτούς τους οργανισμούς, της ΕΙΔΑΤ και της ΕΙΑΤ, αλλά ολόκληρο το λόγο. Τα σωματεία, τα εργατικά, τους λαϊκούς φορείς, τις λαϊκές επιτροπές, τις γειτονίες, παντού. Και βεβαίως, πέρα από τον αγώνα, η αντίθεση μπορεί να εκφραστεί και με την υπερψήφιση, με την ενίσχυση των μοναδικών συνδυασμών σε τοπικό επίπεδο, περιφέρεια και Δήμο, αλλά βέβαια και στις γενικές εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές, με την υπερψήφιση των συνδυασμών του ΚΚΕ. Θα είναι η πιο αποφασιστική απάντηση για να πάρουν τέλος αυτά τα σενάρια.